Πορτοκαρά στα παγκόσμια νεανικά πρωταθλήματα σκάκι για ηλικίες από 8 έως 18 ετών. Πρόκειται για τη μαζικότερη διοργάνωση της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας, στην οποία συμμετέχουν 1.500 νεαροί σκακιστές και σκακίστρες από 85 χώρες. Είναι μία, αν όχι μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες σκακιστικές διοργανώσεις παγκοσμίως. Έτσι. Έχουμε, στην ουσία είναι δύο οι μεγάλες διοργανώσεις, η Σκακιστική Ολυμπίαδα και η δεύτερη είναι τα Παγκόσμια Νεανικά Πρωταθλήματα. Παίρνουν μέρος περίπου 1.500 παιδιά από όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 87 ομοσπονδίες, όλων των ηλικιών από 8 έως 18. Αγόρια και κορίτσια. Παίζουν σε ξεχωριστές κατηγορίες. Έχουμε 12 κατηγορίες. Μία κατηγορία open που μπορούν να παίξουν αγόρια και κορίτσια και μία κατηγορία κοριτσιών που παίζουν μόνο κορίτσια. Σε διαφορετικές ηλικίες 18, 16, 14, 12 και 8. Φιλοδοξούμε να κάνουμε παγκόσμιο ρεκόρ συμμετοχών αυτή τη στιγμή. Το τελικό νούμερο ακόμα δεν το έχουμε προσδιορίσει γιατί περιμένουμε ακόμα αυτή τη στιγμή αποστολές να έρθουν. Οι αγώνες θα διαρκέσουν έως τις 30 Οκτωβρίου στις συνεδριακές αίθουσες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και συμμετέχουν πολλά ταλέντα του παγκόσμιου σκακιού. Υπάρχουν και ελληνικές παρουσίες με πολλές ελπίδες για διάκριση, αφού αγωνίζονται 55 από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες μας. Η ελληνική συμμετοχή είναι μία από τις πολυπληθέστερες. 55 άτομα έχουμε αυτή τη στιγμή υπόψη μας ότι θα πάρουν μέρος. Φιλοδοξούμε να έχουμε κάποιες επιτυχίες στη διοργάνωση. Έχουμε αρχίσει τώρα και έχουμε σημαντικές επιτυχίες. Για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό είχαμε τη Σκακιστική Ολυμπιάδα στη Σιβηρία, που πήραν πάλι μέρος 1.500 άτομα και από ομοσπονδίες. Ήταν ομαδικοί αγώνες και η Ελλάδα, η γυναική ομάδα, κατέκτησε τη 12η θέση, η οποία είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Έτσι, έχουμε αρχίσει και έχουμε επιτυχίες σημαντικές και φιλοδοξούμε και σε ατομικό επίπεδο, όπως είναι εδώ αυτοί οι αγώνες είναι ατομικοί, να έχουμε πάλι ανάλογα αποτελέσματα. Πόσο υποφελές είναι το σκάκι για κάποιον που ασχολείται με αυτό το άθλημα? Το σκάκι είναι πάρα πολύ υποφελές, βοηθάει πάρα πολύ ιδιαίτερα τις νεαρές ηλικίες και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι έχουν γίνει πειράματα, μετρήσεις για παιδιά σχολείων. Είχαν γίνει ιδιαίτερα στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες στην Ασία. Είχαν εντάξει το σκάκι στο σχολικό πρόγραμμα και είχαν κάνει πειράματα. Τα παιδιά μετράγανε δηλαδή την ΕΦΙΕ, τη συγκέντρωση γενικώς των παιδιών που κάνανε το μάθημα του σκακιού στο σχολείο και των παιδιών που δεν κάνανε. Είδαν ότι τα παιδιά που κάναν σκάκι είχαν βελτίωση σε όλες αυτές τις ιδιότητες, συγκέντρωση, ανάπτυξη, κρίσης, αποφασιστικότητας, 55% καλύτερη απόδοση. Ένα τεράστιο, είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που δείχνει ότι το σκάκι πραγματικά βοηθάει, ιδιαίτερα τις νεαρές ηλικίες. Στην Ελλάδα έχουν γίνει, πιστεύετε, σημαντικά βήματα? Βεβαίως, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Η Ομοσπονδία προσπαθεί να εντάξει το σκάκι στα σχολεία. Περιμένουμε, υποβάλλουμε συνεχώς προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας και περιμένουμε την ανταπόκρισή του. Υπάρχουν μαθήματα που γίνονται στα σχολεία από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και από σκακιστικούς συλλόγους, αλλά εμείς προσπαθούμε να εντάξουμε το σκάκι στο κανονικά στο σχολικό πρόγραμμα. Πιστεύουμε κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο. Κάνουμε σχολικό πρωτάθλημα με περισσότερο από 10.000-15.000 παιδάκια σε όλη την Ελλάδα, από όλες τις περιοχές. Τελική φάση, προκριματικές φάσεις είναι. Τουλάχιστον προσπαθούμε πάρα πολύ να διαδώσουμε το σκάκι, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Βοηθάει πάρα πολύ. Με την υποστήριξη των χορηγών των αγώνων, φιλοξενούνται δωρεάν περίπου 1.000 αθλητές και εκπρόσωποι των ξένων ομοσπονδιών, οι οποίοι κατόπιν θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας τους για την ελληνική φιλοξενία. Είναι ένα σημαντικό γεγονός και αθλητικό και τουριστικό. Διότι μπορεί οι τιμές να μην είναι πάρα πολύ υψηλές, αυτό δεν έχει σημασία, αλλά γίνεται η Ελλάδα, η Χαλκιδική και το Πορτοκαράς παγκόσμια γνωστό, μας γνωρίζουν πελάτες εν δυνάμει από όλο τον κόσμο. Φανταστείτε, 86 χώρες, η κάθε μια θα στείλει, ξέρω εγώ, περίπου από 2, 3, 4 ανθρώπους τουλάχιστον, κάποιοι στείλουν πολύ περισσότερους. Θα μαζευτούν δηλαδή εδώ περίπου 3-4 χιλιάδες κόσμος μέσα και έξω από το Πορτοκαράς. Αυτό είναι ένα γεγονός που ο απόϊχός του, η διαφήμισή του και όλα τα καλά που θα έρθουν από αυτήν την, γιατί το μόνο που μας σώνει ακόμα το ότι έχουμε ένα πολύ καλό παραδεισένιο περιβάλλον. Αυτό ευτυχώς ακόμα αντέχει. Αυτό λοιπόν δεν το βρίσκεις εύκολα πουθενά άλλο στον κόσμο. Αυτό λοιπόν το βλέπουν, το χαίρονται, το απολαμβάνουν. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς προσβλέπουν σε μια πετυχημένη οργανωτική προσπάθεια που θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις για τη χώρα μας σε όλους τους συμμετέχοντες.